Μια αναδρομή με μοναδικό τρόπο σε τραγούδια από το 1989 μέχρι σήμερα θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν όσοι παρευρεθούν στην συναυλία του Φίλιππου Πλιάτσικα και του Γιάννη Μιλιόκα που διοργανώνεται αύριο το βράδυ στο κάστρο της Καλαμάτας στα πλαίσια πολιτιστικό καλοκαίρι. Θα έχουμε την χαρά να τους φιλοξενήσουμε στην πόλη μας και πιο συγκεκριμένα στη μουσική σκηνή του κάστρου για να αφαιθούμε σε μια μουσική διαδρομή από το 1989 μέχρι και το 2015, περίπου δηλαδή κοντά στα 30 χρόνια. Από αυτούς τους δύο καταξιωμένους καλλιτέχνες, οι οποίοι μας έχουν κρατήσει πολλές μουσικές συντροφιές όλα αυτά τα χρόνια. Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας με την διαδρομή του στους Pix Lux και εν συνεχεία με την solo καριέρα του, και ο Γιάννης Μιλιόκας, έχουν μια φετινή καλοκαιρινή συνεργασία σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο και είναι χαρά μας που σε αυτή την συνεργασία τους έχουν εντάξει και την Καλαμάτα. Η προπόληση των εισιτηρίων πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο για να παρακολουθήσει την συγκεκριμένη συναυλία. Τα εισιτήρια, η προπόληση γίνεται από το πνευματικό κέντρο, γίνεται από το viva.gr, από το 11876. Και αν αγοραστεί το εισιτήριο μέχρι το μεσημέρι και της αυριανής ημέρας και το απόγευμα ενδεχομένως, θα είναι στα 10 ευρώ. Όποιος πάει να αγοράσει το εισιτήριο από το κάστρο, εκεί το εισιτήριο θα κοστίζει στα 13 ευρώ. Καλούμε τον κόσμο της Καλαμάτας και τους επισκέπτες να έρθουν να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη συναυλία και να περάσουν ένα όμορφο μουσικό βράδυ στην όμορφη μουσική σκηνή του κάστρου της Καλαμάτας. Εν τω μεταξύ, λόγω των οικονομικών συγκυριών, έχουν επέλθει αλλαγές στο πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού. Η Ηλέκτρα σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κιμούλη δεν θα πραγματοποιηθεί όπως ήταν προγραμματισμένη για σήμερα, αλλά θα πραγματοποιηθεί στις 7 Αυγούστου. Οι μέρες ραδιοφώνου ήταν για τις 2 Αυγούστου, θα μεταφερθεί μια μέρα μετά, θα πάει για τις 3 Αυγούστου. Θα έχουμε όμως και 2 ακυρώσεις. Η μία είναι η παράσταση το ΚΤΕΛ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 3 Αυγούστου, αυτή ακυρώνεται. Όπως επίσης ήταν προγραμματισμένη και για τις 11 Αυγούστου, η παράσταση Προμηθέας Δεσμότης, που και αυτή λοιπόν ακυρώνεται. Θα παρακαλέσω τον κόσμο να επισκέπτεται το site του Δήμου, το kalamata.gr και το Facebook, για να ενημερώνετε για το αναλυτικό πρόγραμμα των παραστάσεων. Η φετινή χρονιά είναι γενικά δύσκολη, και μέσα από αυτές τις δυσκολίες μερικές φορές δημιουργούνται κάποιες έτσι απρόπτες καταστάσεις, κυρίως ακυρώσεις. Πάει όμως καλά το πρόγραμμα του πολιτιστικού καλοκαιριού. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή έτσι μεγάλο αριθμό ακυρώσεων όπως είναι σε σχέση με άλλες πόλεις και πιστεύουμε ότι θα κρατήσει συντροφιά όπως έχει προγραμματιστεί μέχρι και τις αρχές Σεπτεμβρίου στους πολίτες, στους δημότες της Καλαμάτας και στους επισκέπτες.